η βιβλιοθήκη ως ουτοπία, η βιβλιοθήκη ως καπνιστήριο, ο στόχος οργάνωσης πόλη, η βιβλιοθήκη ως εχθρός του αναγνώστου, η βιβλιοθήκη που τρελαίνει τον ορθολογικό ταξιδέτη, η βιβλιοθήκη του βιβλιόπουλου, η βιβλιοθήκη ως μνήμη και ως τόπος ανελέσεως θησαυρών. Αυτά θα διαβάσει όποιος πιάσει στο χέρι του το βιβλίο που πέφτει στη διαφάνεια. Μένω στην παράμετρο, η βιβλιοθήκη ως μνήμη. Γιατί σε αυτή την παράμετρο με ευλάβεια, ευθυμοσύνη και ενθύμηση απόψε, εδώ θα σταθούμε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο του πάρε ποτέ Δημοσίου Μυτιλίνης, στον οποίο από τη χρονιά που ιδρύθηκε στα 1891 βρίσκεται και η βιβλιοθήκη, πλουσιότατη σε συλλογές χειρογράφων και εντύπων και η είσοδό της είναι πίσω σας, αριστερά. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε είναι δίκαιον όφλημα σε παππούδες και σε γιαγιάδες, που ως πρόσφυγες μετά την κρασιατική καταστροφή ήρθαν εδώ στη Μυτιλίνη και τη Λεσβό, ξεριζωμένοι από τις πανάρχιες πατρογονικές τους αιστείες. Το 2022, σε 1,5 μήνα, φεύγει και ταξιδεύει στον χρόνο, ολοκληρώνοντας με πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά συμβάντα την εκατοταετερίδα από το 1922. Δεν φορά αμφιβολία ότι η μικρασιατική καταστροφή και η Μυτιλίνη μετά το 1922 έγινε πόλη των μικρασιατών προσφύγων. Όπως και άλλες βέβαια πόλεις της πατρίδας μας, λόγου χάρη με Θεσσαλονίκη. Συγγραφείς και λογοτέχνες και για τις δύο αυτές πόλεις έχουν αφιερώσει πολλά από τα γραφτά τους. Για τη Μυτιλίνη ενδεικτικά αναφέρω τον Ασημάκη Πανσέλη, με το γνωστό βιβλίο του «Τότε που ζούσαμε», με αρκετές επανεκδόσεις μέχρι σήμερα. Και για τη Θεσσαλονίκη τον γνωστό Γιώργο Ιωάννη, με το επίσης γνωστό βιβλίο του «Η πόλη των προσφύγων». Όσοι ασχολούμαστε με τον έντυπο τύπο, πολλές φορές, συχνά διαπιστώνουμε, πως έχει ανατραπεί η παλαιότερη αντίληψη ότι οι εφημερίδες έχουν εφήμερη και περιστασιακή αξία. Τα τελευταία χρόνια, στον χώρο της ιστορικής κυρίως επιστήμης, οι εφημερίδες, διαμέσου της ψηφιοποίησής τους με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελούν σημαντικότατη πηγή για την άγγιξη πολλαπλών ειδήσεων και δεδομένων για την εποχή που κυκλοφορούσαν. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί και κάτι ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στη διάσωση σπάνιων εφημερίδων. Γεγονός που στην κοινή συνείδηση καθιστά τις εφημερίδες ζωντανές πηγές της παλαιότερης και της πρόσφατης ιστορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι συγγραφείς του παρουσιαζόμενου εδώ απόψε βιβλίου, οι αγαπητές συναδέλφισσες, έτσι προσωπικά τις βλέπω, οι βιβλιοθηκονόμοι, η Μαρία Γρηγορά και η Φανή Μαρονίτου, στυλοβάτησες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλίνης, κυνήθηκαν και εξέδωσαν το παρόν βιβλίο. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του ωραίου αυτού βιβλίου? Το ενδιαφέρον λοιπόν συνίσταται στον εύστοχο, κατά τη γνώμη μου, συνδυασμό ανάμεσα στην ιστοριογραφική μέθοδο παράθεσης του υλικού για το ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής και σε εκείνη που αποβλέπει στο λεγόμενο κοινό αναγνώστη. Επιπλέον, το συγκεκριμένο βιβλίο δεν συντελεί μόνο στην επανεκτίμηση της αξίας των εφημερίδων, όπως παραπάνω αναφέρθηκα, αποτελεί παράλληλα και πηγή ενός ελάχιστα γνωστού ή άγνωστου και αθυσάβριστου, όπως λέμε στη γλώσσα την ιστορική, υλικού που σίγουρα βοηθά στην καλύτερη γνώση γεγονότων και προσώπων που σχετίζονται με τα τραγικά γεγονότα του 1922. Πριν προβάλλουμε ένα σύντομο βίντεο με το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής και πριν δώσω το λόγο στους δύο αγαπητούς φίλους και συναδέλφους ομιλητές, τον Τζάνο και τον Στρατή, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους μαθητές και τις μαθήτριές μου, την Ελένη Μαρή, τον Γεράσιμο, την Παρασκευή, τον Παναγιώτη και τον Μιχαήλ Άγγελο, από τη στιγμή που άκουσα
ότι θα συμμετάσχουν σε μια βιβλιοπαρουσίαση με πολύ ενδιαφέρον, αγάπη και ζήλο, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ανάγνωσης αποσπασμάτων από το βιβλίο τους. Από το βιβλίο. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά πράγματα. 2 Μαΐου 1919. Πραγματοποιείται η απόβαση του ελληνικού στρατού στην προκυμαία της Σμύρνης σε ένα κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Η ώρα της ελευθερίας έφτασε και το όνειρο των ελληνικών πληθυσμών για απελευθέρωση γίνεται πραγματικότητα. Ο ελληνικός στρατός προελάβουν με επιτυχία, ωστόσο οι Τούρκοι αντιδρούν με αποκορύφωμα τη σφαγή του Αηδηνίου τον Ιούνιο του 1919, το οποίο μετατρέπεται σε ένα απέραντο και φρικτό νεκροταφείο εντός τριών ημερών. 28 Ιουλίου 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, όπου το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Θράκης και της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης αποδίδεται στην ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό στρατό. Δύο μέρες μετά πραγματοποιείται στο Παρίσι από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου, του εμπνευστή της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Βενιζέλος προκυρήσει εκλογές, τις οποίες προς έκπληξη όλων χάνει την 1η Νοεμβρίου του 1920. Παράλληλα, ο Κεμάλ αναλαμβάνει την ηγεσία του εθνικιστικού αγώνα των Τούρκων με κυριότερο όπλο του την επιμονή και την ανελαίτη βία. Στην Ελλάδα επικρατεί πολιτική αστάθεια. Μέσα σε λίγους μήνες, ο ένας πρωθυπουργός διαδέχεται τον άλλον μέχρι που αναλαμβάνει ο Γούναρης και επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παρά τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες των μεγάλων δυνάμεων. Η Ελλάδα αρχίζει να απομονώνεται διπλωματικά και ήδη από τις αρχές του 1921 κυκλοφορούν φήμες για αναθεώρηση της Συνθήκης των Σευρών και παραχώρηση ευρείας αυτονομίας στη Σμύρνη υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου. Από την άλλη, ο Κεμάλ εδραιώνεται διπλωματικά, υπογράφοντας συνθήκες τόσο με τη Γαλλία όσο και την Ιταλία. Η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, αποφασίζει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έως το Αφιόν Καραχισάρ και την Άγκυρα, χωρίς τη στήριξη πλέον των συμμάχων. Ο ελληνικός στρατός, παρά τις αντιξοότητες και την ελλιπή οργάνωση, συνεχίζει να μάχεται ηρωικά σε μια έκταση 600 χιλιόμετρων. Ο άλλοτε ένδοξος στρατός, ο θεωρούμενος αίτητος και τροπεούχος, ευρίσκεται σήμερα εν πλήρη διαλύση. 13 Αυγούστου 1922. Ο Κεμάλ εξαπολύει σαρωτική επίθεση με αποτέλεσμα την ολική και άτακτη κατάρρευση του ελληνικού μετόπου. Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί και εκαινεί την Μικρά Ασία, ουχή διότι ιτήθη, αλλά διότι διετάχθη να συμπτυχθεί και να εγκαταλείψει την δακρύβρεχτον Ιωνία μας εις την μάχεραν του Κεμάλ. Τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, οι δυνάμεις του Κεμάλ πλησιάζουν τη Σμύρνη. Έρχονται οι Τούρκοι. Στην προκυμαία της πόλης σειραίουν ασταμάτητα χιλιάδες απελπισμένου κόσμου. Ο δημιουργηθής πανικός δεν περιγράφεται, αλλά και οι αγριώτες των Τούρκων αφάνταστος. Δεν φίδονται ούτε γερόντων, ούτε των Ηπείων. Η ωραία Σμύρνη ψυχοραγεί. Ο πλούτος ολοκλήρων γενεών μετεβλήθη στο διάστημα ολίγων ωρών εις τέφραν και ερήπια. Καταστροφή απ' άκρου εις άκρον. Συμφορά. Η Σμύρνη δεν υπάρχει πλέον. Την ίδια στιγμή τα παράλια είναι ασφιχτικά γεμάτα από χιλιάδες έντρομους χριστιανούς που απεγνωσμένα ψάχνουν να βρουν μέσο διαφυγής. Η πόλη μας βουλιάζει από το πλήθος των αφιχθέντων προσφύγων. Το βουλιάζει αυτό δεν παριστά την πραγματικότητα. Συμβαίνει με τους αφιχθέντες πρόσφυγας κάτι αφάνταστον, κάτι πρωτάκουστον, κάτι φρικιαστικόν, κάτι δια το οποίο δεν υπάρχει η αρμόζουσα λέξη. Πιθαμή γης εντός και του περί την Μυτιλήνην χώρου δεν έμεινε πλέον ακάλυπτος. Εδυνάμεις των τοπικών αρχών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων είναι ανεπαρκής. Ούτε τρόφιμα, ούτε στέγη, ούτε ενδύματα. Η πόλης μετεβλήθη εις απέραντον πένθυμον ενδιέτοιμα. Η νήσος Μυτιλήνη φιλοξενεί περί τα 130.000 προσφύγων. 11 ατμόπλια πλήρη προσφύγων ευρίσκονται εγκυροβολημένα εις τον λιμένα Μυτιλήνης. Η ζωή των εχμαλωτιστέν των Ελλήνων είναι ενδιεινεκές μαρτύριο. Ζουν εντός μιας κολάσεως η οποία ίσως δεν επαρουσιάστηκε ποτέ άλλοτε επί της γης. Τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν
η φρίκη στην οποία έζησαν τους αφήρεσε το λογικόν και αυτή την φωνήν. Η ζωή των εχμαλώτων είναι τη αυτή, ώστε δεν είναι ολίγοι εκείνοι που εύχονται την μίαν ώραν ενωρύτερων θανάτωσήν των. Απρίλιος 1923. Οι πρώτοι λέσβοι εχμάλωτοι καταφτάνουν. Στο Μουράγιο, στα Φανάρια, στο Μόλο, μυρμηγιά τα πλήθη, περιμένουν με αγωνία και με περιέργεια το θλιβερό το θέαμα. Είναι πραγματικά σπαρακτική η όψη των δυστυχισμένων αυτών θυμάτων της προδοσίας. Νομίζει κανείς ότι βλέπει σκιά σκηνουμένας ή φαντάσμα. Μας κοιτάζουμε το σβησμένο βλέμμα σαν ξένοι μέσα σε ολότελα ξένο περιβάλλον. Φαίνονται σαν αποσβολωμένοι. Το 1923 εις την Μυτιλήνη η στέγαση των προσφύγων προσκρούει πλέον εις των φυσικών νόμων του αδιαχωρήτου. Οι πρόσφυγες πρέπει να αραιωθούν αμέσως. Εντός μιας, δύο ημερών το πολύ, πρέπει να έχουν μείνει στην Μυτιλήνη μόνο όσοι μονίμως θα εγκατασταθούν εντάφτα. Αν εαρχέ δεν σπεύσουν να υποδείξουν στην κυβέρνηση αμέσως τα επιβαλλόμενα μέτρα, ο θάνατος θα αναλάβει την αραίωση των ατυχών αυτών αδελφών μας και την συμπλήρωση του έργου του Κεμάλ. Το 1924 αρχίζουν να δημιουργούνται στη Λέσβο οι πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί. 9 Μαρτίου 1924 εγκαινιάζεται ο συνοικισμός στη θέση Χωράφα, Τσινάρτζαμι, με 100 κατοικίες, ενώ αποφασίζεται η ανέγερση επιπλέον 600 σπιτιών στην ίδια θέση. Οι πρόσφυγες πλέον αποτελούν κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινότητας της Λέσβου. Στις εφημερίδες συναντώνται συχνά διαφημίσεις κέντρων διασκέδασης που ανήκουν σε προσφυγικές οικογένειες. Η ωραία Σμύρνη στη Βαριά. Αν χάσαμε τη Σμύρνη μας, ας μην φανταστεί κανείς ότι χάσαμε και τις ωραίες εξοχές της μετά τις απολαύσεις των. Το ρεκόρ της επάνω σκάλας το έχει μόνον το καφεζιθοπολείον ο νέος κόσμος Χασάπη. Μόλις καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα βασικά για τη διαβίωσή τους, τότε μόλις επίστευσαν ότι θα ζήσουν. Η περίφημο ζωτικό της της φυλής ανεφάνει στην αγοράν και τα πεζοδρόμια και τα συνοικίας. Μπαράγγες πάσης φύσεως εξεφύτρωσαν, αραμπαδάκια άρχισαν να κατρακυλούν με ένα εύθυμον κρότον εις τους μαχαλάδες και διάφορα εμπορεύματα εγέμισαν τα πεζοδρόμια. Τα κομποδέματα με την κίστησαν εις τους μπόγους των οποίων το περιεχόμενο επολαπλασιάστη δια προσθήκης νέων και ευθυνών πλην ευπροσώπων ενδυμάτων, επιτρεπώντων εν πάση περιπτώσει την εις τα κέντρα εμφάνισην των μη εχόντων τέως μοίραν υπό των ήλιων αδελφών. Όπως ο Φίνιξ, έτσι και ο ελληνισμός αναγεννάται από την τέφραν του. Είναι η μοίρα του αυτή ανέκαθεν. Λάμψης, δόξα, μεγαλείων. Έπειτα σκότος, συντρίμια, χαλασμός. Και αμέσως πάλι από τα χαλάσματα και τους καπνούς των ερυπείων η ζωή ενός ωραίου ονείρου που πραγματοποιείται. Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά αλλά και η συγκίνηση, ας μου επιτραπεί να πω, που με διακατέχει για την απόψινή επίσημη παρουσίαση ενός από κάθε άποψη σπουδαίου βιβλίου. Ενός βιβλίου το οποίο ασχέτως των όσων ακούστηκαν ή θα ακουστούν στη συνέχεια, έχει ήδη σημειώσει την αξιοσημείωτη διτή επιτυχία της ευρείας διάχυσης, καθώς και της θερμότατης αποδοχής και επιβράβευσης του αναγνωστικού κοινού. Στοιχεία τα οποία φυσικά ουδόλως σχετίζονται με τη διαδικασία της δωρεάν διανομής του, αλλά αντιθέτως με τη θεματική, τη δομή και την αισθητική του, με το αναμφίβολα εξαιρετικά εμπνευσμένο εξώφυλλο του Σολούπ, ακόμη και τους καλέσθητους, ομόθεμους, συνοδευτικούς σελιδοδείκτες. Πρωτίστως όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το περιεχόμενό του και τη διαχείρισή του από εκείνες που το εμπνεύστηκαν και το υλοποίησαν. Ο λόγος φυσικά για τις κυρίες Μαρία Γρηγορά, Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, και Φανή Μαρονίτου, βιβλιοθηκονόμο, οι οποίες αποτελούν την ψυχή και το μυαλό της μεγαλύτερης βιβλιοθήκης της πόλης μας. Θα ήθελα εκ προημίου να τις ευχαριστήσω που μου έκαναν την τιμή να αναλάβω τη γλωσσική φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου και που ανέχτηκαν την ελπίζω όχι πιεστική ενθάρρυνσή μου, πολύ ευγενικά το γράψατε στις ευχαριστίες της έκδοσης,
προκειμένου η πολύ σπουδαία αυτή δουλειά τους να μην πάρει, να πάρει την εκδοτική μορφή που της πρέπει. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν? Το βιβλίο 1919-1922 «Οι εφημερίδες της Λέσβου αφηγούνται», το οποίο προφανώς συγκαταλέγεται στις πιο αξιόλογες εκδόσεις που δρομολογήθηκαν και πήραν έντυπη ζωή από φορείς, συλλόγους και μεμονωμένους συγγραφείς στο πλαίσιο του έτους μνήμης, εθνικής περισυλλογής και αυτοκριτικής, ενταγμένο σε μια σειρά επιστημονικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και εκδοτικών δράσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο, ανοίγουν εισαγωγικά, στα χιλιάδες θύματα του μικρασιατικού ελληνισμού και του ένδοξου ελληνικού στρατού, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως αναφέρεται στη σχετική αφιέρωση. Εγχείρημα πολύ όμορφο, αλλά και εξαιρετικά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο συναισθηματικά να διαβάζεις τις περιγραφές των γεγονότων της μικρασιατικής καταστροφής, δηλώνει η κυρία Γρηγορά. Πραγματικά λοιπόν πολύ όμορφο αλλά και πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό με το οποίο καταπιάστηκαν οι δύο συγγραφείς. Στα όρια της όμορφης αποκοτιάς. Μήπως όμως έτσι δεν παίρνουν σάρκα και οστά τα ξεχωριστά και τα σπουδαία? Για άλλη μια φορά ιστορία σε αυτόν τον τόπο γράφουν οι παρέες. Είχα την τύχη να βιώσω σε ένα βαθμό τον ιερό ζήλο των δημιουργών του βιβλίου. Με τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, κυρίως μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Την ενδελεχή αναζήτηση στα ψηφιοποιημένα και έγχαρτα αρχεία της βιβλιοθήκης. Την ψύχρημη και προσεκτική επιλογή και ανθολόγηση του διαθέσιμου υλικού. Τη σαφή και απαρέγκλητη στοχοθεσία. Την αφηγηματική ψυχραιμία στην παρουσίαση ακόμη και των πιο λεπτών ιστορικών ζητημάτων. Και φυσικά, τις αμέτρητες ώρες των μεταξύ του συζητήσεων, προτάσεων, αντιπροτάσεων, προβληματισμών και δημιουργικής σκέψης. Είναι τέτοια και τόση η ταύτισή τους, όχι μόνο ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά ακόμη και ως προς, προς τον υφολογικό χαρακτήρα, το λογοτεχνικό κομμάτι, σε εντυπωσιακό ομολογουμένος βαθμό, που αν κάποιος δεν γνωρίζει ότι το βιβλίο δημιουργήθηκε από δύο συγγραφείς, άνετα μπορεί να θεωρήσει ότι είναι έργο ενός ανθρώπου. Πάνω απ' όλα όμως, θα πρέπει να επισημανθεί η μετρημένη, με χειρουργική ακρίβεια, συναισθηματική διαχείριση των δύσκολων ανθρώπινων πτυχών του θέματος και υπάρχουν ουκολίγες φυσικά. Ενδεικτικά αναφέρω την αποφυγή παράθεσης ακραία φρικαλαίων στιγμιοτύπων από τον διωγμό που θα μπορούσαν να σοκάρουν με μια ευκολία που δεν τη χρειάζεται το βιβλίο, το αναγνωστικό κοινό. Αντιθέτως, χωρίς αποσιωπήσεις ή ρηχούς μελοδραματισμούς, διεκτραγωδείται προσεκτικά και τεκμηριωμένα το σκηνικό του πόνου και της απόγνωσης, αλλά και της μάχης για αξιοπρεπή επιβίωση των προσφύγων που στήθηκε και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Τι επιχειρούν οι συγγραφείς του σήμερα παρουσιαζόμενου βιβλίου? Να μελετήσουν και να ανθολογήσουν μέρος του τοπικού τύπου της Λέσβου, εφημερίδες Σάλπινγκς και Ελεύθερος Λόγος της περίοδου 19-24, της υποεξέτασης ιστορικής φάσης και των καταιγιστικών γεγονότων που σημάδεψαν την εποχή και χαράχτηκαν έκτυπα και ανεξίτηλα στην ατομική και κυρίως στη συλλογική μνήμη. Από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη τη Δευτέρα Μαΐου 1919 έως τις πολιτικές αλλαγές στην Ελλάδα, την κατάρρευση του μετόπου, την εσπευσμένη εκένωση της Μικράς Ασίας και την καταστροφή της Σμύρνης τον Αύγουστο του 1922, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης. Ταυτόχρονα αξιοποιούν σημαντικό υλικό από το βιβλίο του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Λογοκρισίας της Αρμοστίας της Σμύρνης Μιχαήλ Ροδά, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία» 1918-1922, καθώς και από ορισμένες αμερικανικές εφημερίδες από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Η συνολική εξέταση του σώματος των εφημερίδων και των περιοδικών που κυκλοφόρησαν στη Λέσβο τη συγκεκριμένη τριετία, η συνολική υπογραμμίζω, θα ήταν αδιανόητο να υλοποιηθεί μόνο από δύο ανθρώπους και μάλιστα παράλληλα
με τις ούκο λίγες, καθημερινές, πάγιες και έκτακτες ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης της πόλης μας. Εν τούτης, η ποσοτικά και ποιοτικά υπερεπαρκής επιλογή και προσέγγιση των συγκλονιστικών γεγονότων μέσα από δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων, μαρτυρίες διασωθέντων, ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, άρθρα, επιφυλίδες, χρονογραφήματα και πολλά άλλα, δίνουν όχι μόνο ένα σαφές ευθύγραμμα και εξελικτικά προβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο, αλλά και μια σταθερή προσέγγιση γεμάτη βαθύ σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο ως πρωταγωνιστικό ιστορικό υποκείμενο και φυσικά τα βάσανα που τον συνοδεύουν. Με μια στιβαρή και ρωμαλαία, σχεδόν καθηλωτική σε ορισμένα σημεία αφήγηση, η Μαρία Γρηγορά και η Φανή Μαρονίτου, η Φανή Μαρονίτου και η Μαρία Γρηγορά, κατορθώνουν αυτό που δυστυχώς πολλές φορές λησμονά ο μεγαλόσχημος ιστορικός ακαδημαϊσμός. Ότι δηλαδή επίκεντρο της ιστορίας είναι ο άνθρωπος και η ατομική και συλλογική ευτυχία ή τραγωδία του. Δυστυχώς συνήθως το δεύτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον άνθρωπο με την ιδιότητα του πρόσφυγα, αλλά και του κατοίκου του τόπου υποδοχής, του απλού καθημερινού Έλληνα που βιώνει στιγμές συμφοράς και ηρωισμού, αυτοθυσίας και προδοσίας, ανθρωπιάς και αναλγησίας. Αλλά και του Έλληνα με πόνο που με πόνο και περηφάνεια μάχεται για άλλη μια φορά στη μακραίωνη και πολύπαθη ιστορία του, απέναντι στο κακό που θα τον κάνει με θυσίες και αγώνα να βγει σε ευλογημένη μέρα. Μια εθνική καταστροφή ανεξέλεγκτων διαστάσεων, η οποία όμως θα γίνει ταυτόχρονα μήτρα αναγέννησης και προόδου, με πρωταγωνιστές τους εξανατολών ξεριζωμένους αδερφούς μας και με οχήματα το όμεμον, το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν συγγενικές ρίζες στη Μικρά Ασία ή στον Πόντο. Οι περισσότεροι από εμάς, ειδικά όσοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο νησί της Λέσβου, δεν μπορεί να μην έτυχε να ακούσουν τη διήγηση των γεγονότων εκείνης της δραματικής τριετίας. Αλλά και αργότερα, από το στόμα μιας γιαγιάς, ενός παππού, κάποιου φίλου, γνωστού ή γείτονα. Ειδικά τα όσα έζησαν εκείνες τις τραγικές μέρες του ξεριζωμού. Εν τούτης, σε αρκετά εκτεταμένα τμήματα της κοινωνίας, της λεσβιακής και όχι μόνο, υπάρχει μια σχετική άγνοια για τα γεγονότα. Οι πρωταγωνιστές και το ιστορικό περιβάλλον απέμειναν σκονισμένα στο ράφι του συλλογικού υποσυνείδητου ή απεκρύβησαν τεχνιέντος. Η μνήμη και η επέτειοι, βλέπετε, τις περισσότερες φορές πονάνε, γι' αυτό και προσεγγίζονται επιλεκτικά και επιδερμικά. Είναι προφανές ότι η πληγή αυτή ήταν πολύ μεγάλη και βαθιά και δεν επέτρεπε πάντα ψύχρεμες προσεγγίσεις. Οι σύγχρονοι της καταστροφής ήθελαν να ξεχάσουν, οι επόμενοι να θυμηθούν, οι σημερινοί να αναστοχαστούν και να τιμήσουν. Ίσως πάλι επειδή οι πολιτικές συνέπειες της καταστροφής να δίχασαν βαθιά και για πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία γεννώντας αλλά και στηρίζοντας ιδεολογίες και ιδεολογήματα. Ίσως η ικτρή αποτυχία της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας στα σχολιά μας να μεγέθυνε το πρόβλημα. Ενδιαφέρον θα είχε η προφανώς αυτονόητη πρόταση το βιβλίο να φτάσει σε κάθε σχολείο της Λέσβου και όχι μόνο και κυρίως να αξιοποιηθεί διδακτικά. Αλλά μάλλον ισότα μη ακούοντων. Ίσως πάλι η άτολμη ακαδημαϊκή προσέγγιση για τον ρόλο προσώπων, θεσμών και παρατάξεων. Ίσως ο πανδαμάτορας χρόνος και η καθημερινή τύρβη που αργά αλλά και σταθερά μας απομάκρυναν από τα γεγονότα και τον αντίκτυπό τους. Ίσως πάλι η βιολογική φυγή όσων τα έζησαν από πρώτο χέρι και τα κράτησαν ζωντανά με τις αφηγήσεις τους. Ίσως και όλα αυτά μαζί. Γράφει σε μια σχετική τοποθέτησή του ο σημαντικός ελληνοκύπριος πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός Πασχάλης Κιτρομιλίδης. Επειδή μιλούμε για τις χαμένες πατρίδες και βλέπουμε αυτόν τον κόσμο ως κάτι το απόμακρο, πρέπει να αποβάλουμε αυτή την αντίληψη. Είναι ένας ενιαίος κόσμος και δεν είναι νοητή η ιστορία του ελληνισμού χωρίς τη Μικρά Ασία. Μπορεί να απολέστηκε εθνολογικά, αλλά είναι πάντα μαζί μας, ως πνευματική κληρονομιά, ως ιστορική μνήμη, ως μια σειρά σημαντικών επιτευγμάτων μέσα στους αιώνες.
Η συμπλήρωση 100 χρόνων, κυρίες και κύριοι, από τη Μικρασιατική καταστροφή λειτουργήσε ως δημιουργικό έναυσμα και εφαλτήριο για την έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης. Αυτό που αρχικά προοριζόταν για θεματικό επαιτειακό ημερολόγιο, εύλογα και σχεδόν αναπόδραστα, εμπλουτίστηκε, αρτιώθηκε και μετεξελίχθηκε σε βιβλίο σπουδαίο. Ψύχρεμο, μεθοδικά δουλεμένο, εύληπτο και ευσύνοπτο, αφού οι συνολικά 182 σελίδες του άνετα θα μπορούσαν να είναι πολλαπλάσιες, αναφορικά μάλιστα με ένα προφανώς ανεξάντλητο θέμα. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και με μια απλή ανάγνωση των περιεχομένων του, μπορούμε να καταλάβουμε την ευρύτητα και την ποικιλία της θεματικής του. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων των κεφαλαίων προέρχονται αυτούσιοι από δημοσιεύματα του τύπου της εποχής. Ορισμένα με άξονα τη λογική. Η ώρα της ελευθερίας, αλλαγή πολιτικού σκηνικού, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύτηση. Και άλλα πάλι βασισμένα στο συναίσθημα. Η ωραία Ιωνία σας στέλνει ίστατων χαιρετισμών. Η Σμύρνη μας δεν υπάρχει πια πλέον. Ο στρατός μας δεν ιτήθη. Πώς διάγουν οι εχμάλωτοι. Η Μυτιλήνη ας τους λυπηθεί. Αυτό ακριβώς το στοιχείο αποδεικνύει και την αξιοσημείωτη ισορροπία της καταγραφής των γεγονότων και των συγκινησιακών εξάρσεων που εύλογα προκύπτουν και καταγράφονται στις εφημερίδες της Μυτιλήνης τα χρόνια εκείνα. Το βιβλίο που επιμελήθηκαν οι κυρίες Γρηγορά και Μαρονίτου αποτελεί ένα πόνημα ιστορικά τεκμηριωμένο με ισόρροπα κατανεμημένες τις πτυχές της συγγραφικής αφήγησης και της παράθεσης των πηγών. Χωρίς εθνικιστικές κορώνες, δίχως συγκαλύψεις, συμψηφισμούς και στρογγυλοποιήσεις. Πράγμα κάθε άλλο παρά αυτονόητο για καταστάσεις ταυτισμένες με το ύψιστο ανθρώπινο δράμα, της απώλειας προσώπων αγαπημένων, του βίαιου εκπατρισμού, της προσφυγιάς και όλων των σωματικών και ψυχικών πληγών που αυτή προκάλεσε. Πάνω απ' όλα όμως, μακριά από την αναπόδραστη σε πολλές περιπτώσεις ανάλογων έργων συναισθηματική αποστήρωση, σε περίοπτη και δεσπόζουσα θέση, θα τοποθετούσα την ψυχή και το συναίσθημα που γεννά και επιδαψιλεύει το βιβλίο σε όσους περιδιαβαίνουν με προσοχή τις σελίδες του. «Δεν υπήρχε μέρα που διαβάσαμε κάτι με τη Μαρία χωρίς να συγκλονιστούμε», λέει χαρακτηριστικά η κυρία Μαρονίτου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Άλλωστε τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, υπερβαίνοντας τις όποιες ιδιαιτερότητες και εν θερμό αναφορές των πρωτότυπων κειμένων που ανθολογούνται. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες αναγνώστες θυμούνται και όλοι ανεξαιρέτως ηλικίας μαθαίνουν από αυτό. Τα δάκρυα του με μικρασιατικές καταβολές 93χρονου σήμερα κυρίου Γιώργου Αμβαζά, τον ευχαριστώ θερμά που μου επιτρέπει την ονομαστική αναφορά, διαβάζοντας το βιβλίο στο μπαλκόνι του σπιτιού του στη σκιά του κάστρου στο Κιόσκι, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις που αλίευσα και θα ήθελα να μοιραστώ απόψε μαζί σας. Και μια προσωπική, ας πούμε, επιτραπή κατάθεση. Συνήθως, όταν αναλαμβάνω τη γλωσσική φιλολογική επιμέλεια ενός βιβλίου, προσπαθώ να αποστασιοποιούμε από το περιεχόμενο, χωρίς όμως να διαφορώ γι' αυτό, προκειμένου να μην αποσπαστώ από την κατεξοχήν εργασία μου, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει έστω και στο ελάχιστο την ποιότητά της. Τούτη τη φορά όμως, δεν σας κρύβω ότι ήταν ούκο λίγα τα σημεία στα οποία αναγκάστηκα να διακόψω, προκειμένου να βάλω τις σκέψεις μου και κυρίως τα συναισθήματά μου σε μια τάξη και να συνεχίσω την πορεία μου στα γλωσσικά εκφραστικά μονοπάτια του βιβλίου. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι κάθε αναγνώστης θα σταθεί ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θα διεγείρουν την ατομική λογική και το συναίσθημα. Επιλέγω δύο σύντομα και πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι απόσπασμα από τον ελεύθερο λόγο της 31ης Αυγούστου του 1922. Λουκούμι, ο τίτλος. Μέσα στα συντρίμματα της Μεγάλης Ελλάδος που έχουν κατακλείσει την πόλη,
ακούεται μια φωνή. Λουκούμι και νερό! Είναι ο Τσολιάς που γυρίζει με την κασετίνα και το κανατάκι. Ο ίδιος εκείνος ο θρυλικός Τσολιάς που έτρεπε τους Τούρκους στη σφυγή μονάχα με τη φωνή του. Σήμερα τον κατάντησαν να πουλεί λουκούμι και νερό. Πάλι καλά. Είναι καλύτερος από άλλους που σπάζουν μαγαζιά και ληστεύουν. Το άλλο απόσπασμα. Χαρακτήτλος Τζιεράκια. Σε διάφορες γωνιές της πόλης, διάφοροι φαντάροι, τα ερείπια του πιο δοξασμένου και ηρωικού στρατού έχουν στημένες τις καραβάνες των και τηγανίζουν τζιεράκια. Τζιεράκια με λιτζανιά, εδώ παιδιά τα μαλακά και τα γλυκά τζιεράκια. Είναι μελιτζάνες που μαζεύουν από τους μπαχτσέδες. Ποιος καταδέχεται και ποιος τολμά να τους εμποδίσει. Τις τηγανίζουν και τις πολλούν. Οι φαντάροι αγοράζουν. Και ενώ οι καραβάνες τζιρίζουν, μας φαίνεται σαν να θρηνούν για το μεγάλο χαλασμό. Και ο θρήνος τους είναι μυρολόγι. Το μυρολόγι για τη φρικτή την προδοσία και τη συμφορά. Το άλλο απόσπασμα έχει τον τίτλο «Το Προσφυγόπουλο». Το είδα και χθες και προχθές και άλλες μέρες. Ανάμεσα στους ανθρώπους που στριμώχνονταν αδιάκοπα στα πορτοπαράθυρα του φούρνου. Πόσες ώρες στέκεται εκεί, ώσπου να κλείσει ο φούρνος. Και όταν όλοι έχουν ανταλλάξει τα χαρτονομίσματα που προτείνουν επίμονα με ένα κομματάκι ψωμί, εκείνο μένει ακόμα εκεί στη γωνιά καρφωμένο, αμίλητο, με τα χεράκια άδεια και κοιτάζει την κλεισμένη καπάντσα του φούρνου. Χθες το ρώτησαν ο φούρναρης τι ήθελε. Τον εκείταξε με τα μεγάλα του τα μαύρα τα ματάκια, έδειξε τα αδιανά χεράκια του και δεν μίλησε. Τι να θέλει, αφού δεν είχε με τι να το ζητήσει. Έβλεπα τα γυμνά σκελετώδη ποδαράκια του και διέβλεπα το κοκαλιάρικο σωματάκι του κάτω από τα μαύρα ρυπαρά κουρέλια του. Ήταν δεν ήταν 12 χρόνων. Να είχε να άραγε πατέρα, μητέρα, δικούς του. Ζούνε, του σκότωσαν, είναι εχμάλωτοι. Πού κοιμάται, πώς ζει. Έξαφνα ο φούρναρης ξαναβγήκε. Να, πάρ' το και φεύγα, μην κρυώνεις, είναι ζεστό. Ήταν ένα κομματάκι ζεστό ψωμί. Εκοίταξε το φούρναρη στα μάτια χωρίς να κινηθεί. Ήταν ένα βλέμμα δυσπιστίας. Εκείνος το έβαλε στο χέρι του και έφυγε. Και τότε τα ματάκια χαμογέλασαν για μια στιγμή. Ύστερα, ενώ η γωνιά του ψωμιού εσφήνει το στοργικά μέσα στην αγκαλίτσα, εκλείστηκαν τα μάτια και το οχρό προσωπάκι ζάρωσε σαν απομορφασμό υπέρτατης ειδονής. Έπειτα, άνοιξε τα ματάκια, εκοίταξε ένα γύρο το δρόμο, εχαμογέλασε στο ψωμάκι και το έβαλε στα πόδια. Το έβλεπα να τρέχει και συλλογιζόμουν. Αν ήταν πονετικοί όλοι οι άνθρωποι σαν το φούρναρι. Κυρίες και κύριοι, ήθιστε στις βιβλιοπαρουσιάσεις, σε σημείο μάλιστα που να αγγίζει πλέον την κοινοτοπία, να ευχόμαστε καλό τάξιδο στην εκάστοτε υποπαρουσίαση συγγραφική δουλειά. Το παράδοξο με το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζουμε είναι ότι έχει ήδη ανοίξει πανιά και αρμενίζει και μάλιστα με γοργό πλού, ασφάλεια και σταθερότητα στη θάλασσα της φιλαναγνωσίας και της εκτίμησης του αναγνωστικού κοινού. Σαν εκείνο το ποιητικό τρελοβάπορο του Οδυσσέα Ελίτη που είναι από μαύρη πέτρα και από όνειρο. Συνεπώς, αντί οποιοδήποτε άλλου επιλόγου, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τις κυρίες Γρηγορά και Μαρονίτου, που με προσκάλεσαν να επιβιβαστώ κι εγώ σε αυτό το όμορφο γερό σκαρί που έχτισαν, από το ναυπηγείο μέχρι την απόψινή επίσημη καθέλκυσή του. Και σε άλλα σπουδαία βιβλία, λοιπόν, και σε άλλα όμορφα ταξίδια. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Σμύρνη, Πρωτομαγιά, 1919. Η ώρα της ελευθερίας έφτασε και το όνειρο των ελληνικών πληθυσμών για απελευθέρωση γίνεται πραγματικότητα. Η ωραία και περιπαθής νύμφη της Ιωνίας, ο Αδάμας της Ανατολής, η αθάνατος Σμύρνη, υποδέχεται από χτες τους δαφνοστεφείς Έλληνας στρατιώτες, τους τιμηθέντες εις τα παιδεία της Μακεδονίας και της Θράκης, υποδέχεται τους ελευθερωτάστες. Και πώς να μην ρηγήσει κάθε ψυχή ελληνική
εις το άκουσμα Τιού του Αγγέλματος. Η Λέσβος πανηγυρίζει από χτες την Ανάσταση του Χρυσού Αιώνος του Ελληνισμού. Πανηγυρίζει την έναρξη της πραγματοποιήσεως των ποθών και των ονείρων της φυλής και στέλνει αδελφικών χαιρετισμών εις τον ελευθερωτήν στρατών μας και εις τους ελευθερωμένους αδελφούς Μυρναίους. Με τη δάφνη της νίκης εις τους ιστούς, τα ελληνικά καράβια, κατάφορτα με ένδοξα παλικάρια, διέσχιζαν προχθές το Αιγαίο και χθες κατέπλεον παντοδύναμα, φέροντα το μέγα διπλούν μήνυμα εις την περικαλή νύμφη της Ιωνίας. Ο τύραννος απέθανε, η φυλή ανέστη, το όνειρο τόν είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι όνειρον ατελείωτον, η Σμύρνη, ελληνική και η Μικρασία, ελληνική. Δούλοι δεν υπάρχουν πλέον, ελεύθεροι σκλάβοι τόσων αιώνων. Ποιος να μην μεθύσει και ποιος να μην χορεύσει από την χαρά. Ας πανηγυρίσομεν την Ανάσταση του γένους. Ο λαός της Σμύρνης, ξάχρυμος, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεχύνεται στους δρόμους, στις πλατείες και σε όλο το μήκος της Προκυμαίας και με δάκρυα στα μάτια αναμένει τους ελευθερωτές του. Μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, το πρωί της Δευτέρας Μαΐου πραγματοποιείται η απόβαση του ελληνικού στρατού στην Προκυμαία της Σμύρνης. Πρώτος εκ των ελευθερωτών στρατιωτών, πατεί το Σμυρναίκο έδαφος, εξερχόμενος εκ της Συρίας, περί την 9.30 ώρα, εις νεαρός ο πλήτης και σταθής, ως εν προσευχή, υψώνει την κεφαλή και κάμνει το σημείο του Σταυρού. Ιερά στιγμή φέρουσε το δάκρυ εις τους οφθαλμούς. Και το όνομα του ευσταλούς ο πλήτου, όνει μοίρα προώρησε να φέρει το φως της ελευθερίας εις δούλους αδελφούς. Δεν πρέπει να μείνει άγνωστον εις τους Μυρναίους. Ονομάζεται Ελευθέριος Κατσούλης, εκ Νεαπόλεως, του Δήμου Βιών, της Λακωνίας. Ταχύτατα ακολουθεί απόβαση του μεγαλύτερου μέρους του στρατού και όλη η Προκυμαία, από το τηλεγραφείο μέχρι την Πούντα, παρουσιάζει την εικόνα ενός απέραντου ελληνικού στρατοπέδου. Μπροστά από τη λέση των κυνηγών, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, με όλο τον κλήρο, φορώντας τη μεγάλη αρχιερατική στολή, γονατίζει και ευλογεί τη σημαία και τους εύσανες. Το θέαμα είναι άκρο συγκινητικό. Με τη δαφνοστεφανωμένη εικόνα του Ελευθερίου Βενιζέλου να ξεχωρίζει, πλήθος κόσμου κρατούνταν γαλανόλευκες σημαίες, με δάκρυα στα μάτια, ζητοκραυγάζει με όλη του τη δύναμη, χειροκροτεί, αγκαλιάζει τους Έλληνες αξιωματικούς και φυλάει τα χέρια των ευζών. Ενώ από τους εξώστες, ο κόσμος ρένει τους στρατιώτες με λουλούδια, πανταχού πλήθος, πλήθος αμέτρητον. Πλήρης ο κήπος του γυμνασιακού κύκλου, ότων Παρισίων, εδίω λέσχη των κυνηγών και του Κλωναρίδου και άποντα τα άλλα καφενεία και τα ξενοδοχεία, τα οποία ήσαν και καλυμμένα υπό ελληνικών σημαίων. Ωστόσο, το πανηγυρικό κλίμα αμαυρώνεται από τα αιματηρά επεισόδια που προκαλούνται από μια μερίδα Τούρκων, οι οποίοι ανοίγουν πυρ τόσο κατά του στρατού, όσο και κατά του συγκεντρωμένου πλήθους. Οι πυροβολισμοί κρατούν έως το απόγευμα, έχοντας ως απολογισμό τον θάνατο μερικών Ελλήνων στρατιωτών, αρκετών Τούρκων αξιωματικών και ακόμη περισσότερων αμάχων διαφόρων εθνοτήτων, ακόμη και παιδιών. Έρχονται οι Τούρκοι, οι Κούστοι, και ήρκεσαν εδίω αυτελέξεις, να ενσπήρωση των πανικών, και σπεύσωσιν πάντες, όπως τραπώσιν εις φυγήν. Τι συνέβη την ώραν εκείνην, επί της Προκυμαίας, δεν περιγράφεται παρουσίας χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι εγκατέλειπαν τα πάντα και έτρεχον. Ήτο η 10:30 του Σαββάτου, η Προκυμαία της Σμύρνης και ιδίως το τμήμα από το Λιμεναρχείον μέχρι του Τελωνίου ήτο πλήρες από γυναικόπαιδα με τας αποσκευάστων, Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτας αγνοούντες πού να διευθυνθούν, εκπλησόμενοι δια το πρωτοφανές αυτό θέαμα της αλλοφροσύνης, της αγωνίας, της τρέλας η οποία ανεστάτωνε την Σμύρνη και την οθεία απεγνωσμένος προς την παραλία, αναζητούσαν την σωτηρίαν επί των πλοίων. Αλλά πού πλοία? Στις 31 Αυγούστου 1922 ξεκινά η φρικώδης καταστροφή της Σμύρνης, την οποία περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσοι ξένοι και Έλληνες κατορθώνουν να διασωθούν και να φτάσουν ασφαλείς στη Λέσβο. Τα όσα αποτρόπαια έζησαν και αφηγούνται
δημοσιεύονται στις τοπικές εφημερίδες και δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου, καθώς και πρόσφυγες που έχουν ήδη καταφθάσει τις προηγούμενες μέρες στο νησί, τους βομβαρδίζουν με ερωτήσεις και αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Σμύρνη και όσους έμειναν πίσω. Από την βενζινάκατον του αγγλικού προξενείου, ερωτώμεν των ιατρών κύριο Διογέννη Νικολαίδη, που στέκεται μαζί με πλήθος γυναικοπαίδων εις το διάζωμα του Ολλανδικού φορτηγού Δευκαλίων. Δια τη Σμύρνη, τι ξέρετε? Ο γιατρός σιωπά. Τα χείλη του τρέμουν, μα δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Τα μάτια δεν κλαίνε, έχουν εστερέψει. Επιμένομεν, παρακαλούμεν. Επιτέλους ομιλεί. Η φωνή του τρέμει. Η Σμύρνη μας δεν υπάρχει πλέον. Τίποτα άλλο δεν λέγει. Και οι πληθυσμοί, τι έγινε ο κόσμος, τα γυναικόπαιδα? Ο γιατρός σηκώνει το χέρι του και με το τρεμάμενο χέρι του δείχνει τον ουρανό. Ο Θεός ξέρει. Από την βενζινάκατον αρχίζουν αιαγωνιώδεις ερωτήσεις των προσφύγων Σμυρναίων. Ζητούν πληροφορίες για τους δικούς του. Ερωτούν όλοι μαζί και ρωτούν όλους από το βαπόρι. Από τον πλοίαρχον μέχρι το τελευταίο επιβάτη. Επληροφορίε δίδονται από όλα τα σημεία και συμφωνούν. Καταστροφή από άκρου εις άκρον. Συμφορά. Η Σμύρνη δεν υπάρχει πλέον. Τα πάντα κατά τα αφηγήσεις των μεταβλήθησαν εις σωρούς πυρπολουμένων ερηπείων. Την 11η πρωινή της προχθές Τετάρτης, φοβερός κρότος μεταφλογών και καπνού εσημειώθη εν τη αρμενική εκκλησία. Ταυτοχρόνως δε και εις το λαϊκό κέντρο και εις διάφορα σημεία της πόλεως. Τούρκοι στρατιώτε διατρέχονται στην πόλη, την παραλιακή οδόν και την παράλληλον, κρατούντες δαυλούς, έθετον πυρ πανταχού. Ολόκληρα επί της προκυμαίας μεγάλα καταστήματα, εαποθήκε, ετράπεζε, το Αμερικανικό θέατρο Σμύρνης, η Ιταλική σχολή και το Αμερικανικό προξενείων επιπολήθησαν εκ των πρώτων. Ο δημιουργηθής πανικός δεν περιγράφεται, αλλά και οι αγριώτες των Τούρκων αφάνταστος. Δεν φίδονται ούτε γερόντων, ούτε των νηπίων. Χιλιάδες προσφύγων και αλόφροντος πληθυσμού είχαν συγκεντρωθεί μετά των αποσκευόντων επί της προκυμαίας. Υπηκών τουρκικών, επιλάβνων διαρκώς, επέφερε την καταστροφή εισάπαντας τους επί της προκυμαίας. Ήτινες άλλοι μεν εφωνεύοντο, άλλοι δε ρίπτοντο εις την θάλασσα. Αγγλικέ λέμβοι και ατμάκατοι παρελάμβανον επί των πολεμικών όσους ειδύναντο επί της προκυμαίας. Η ωραία Σμύρνη ψυχοραγεί. Εν τη αρμενική εκκλησία είχαν καταφύγει 5.000 Αρμενίων. Η εκκλησία βομβαρδίστη υπό το τουρκικού πυροβολικού, άπαντες δε τάφησαν υπό τα ερείπια. Ο Τάσο Αθανασιάδης στα παιδιά της Νιώβης βάζει ένα καφετζί της Αττικής που έχασε το γιο του στη Μικρασιατική εκστρατεία να φωνάζει έξαλλος προς τρεις Μικρασιάτες από το Σαλιχλί, αποκαλώντας τους πρόσφυγες. Δεν είναι ο μόνος. Οι Ελλαδίτες είχαν επινοήσει πραγματικά εφάνταστες βρισιές για να λιδωρήσουν τους πρόσφυγες που γλίτουσαν από το μαχαίρι των νεότρουκων για να γίνουν ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα. Η παρομοίωση των προσφύγων με τις φύγες είναι ενδεικτική της απέχθειας που ένιωθε η ελληνική κοινωνία για τους εξαθλιωμένους Μικρασιάτες. Μια απέχθεια που η αιτία της δεν ήταν μόνο η αξενία των Ελλήνων απέναντι στους ξενομπάτες, αλλά και ο φθόνος. Οι πρόσφυγες απολάμβαναν στον τόπο τους γενικά ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, υλικού και πνευματικού που ενοχλούσε. Η Σμυρνιά ήταν μια παστρικιά, δηλαδή μια γυναίκα κακής διαγωγής, όπως λέει το μείζον ελληνικό λεξικό, γιατί επέμενε να πλένεται, όπως οι ιερόδουλες που αναγκαστικά καθαρίζονταν μετά από κάθε πελάτη, όταν οι τίμιες μικρή σχέση είχαν με την οικιακή και ατομική καθαριότητα, την Πάστρα. Επιπλέον οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν αγρίως τους πρόσφυγες. Άρπαξαν τα κτήματα των μουσουλμάνων που είχαν εγκαταλείψει τον ελλαδικό χώρο με την ανταλλαγή των πληθυσμών, τα λεγόμενα ανταλλάξιμα, που υποτίθεται πως προορίζονταν για τους Μικρασιάτες. Πογκρόμ, ληστείες, πυρπολίες των τζαντριών τους, φόνοι και τραυματισμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη. Και από πάνω τους έβριζαν κιόλας.
Για τον Γεώργιο Βλάχο, τον εκδότη της Καθημερινής, οι πρόσφυγες ήταν προσφυγική αγέλη, ενώ ο Νίκος Κρανιωτάκης, εκδότης του πρωινού τύπου, είχε απαιτήσει να φορέσουν οι πρόσφυγες κίτρινα περιβραχιόνια. Σας θυμίζει κάτι? Για να τους ξεχωρίζουν και να τους αποφεύγουν οι Έλληνες που άκουαν και υπάκουαν βέβαια στους σταγούς τους. «Φωτιά στους τουρκόσπορους πρόσφυγες», φώναζαν στο συλλαλητήριο στους στήλες του Ολυμπίου Διός το 1923 οι αντιβενιζηλικοί διαδηλωτές, εννοώντας πως οι Μικρασιάτες ήταν μπάσταρδοι, τουρκοσπέρματα, ευτελή υποπροϊόντα γενετικής επιμιξίας με πατέρα Τούρκο και μάνα Χριστιανή. Πολλοί εύχονταν να είχε σφάξει ο Κεμάλ όλους αυτούς τους τουρκοσπορίτες. Ενώ όπως γράφει η Βασιλική Ράλη στο βιβλίο της «Πατρίδα Αξέχαστη Μικρασία» που πρόσφατα επανεκδόθηκε, στη Μυτιλήνη όπου είχαν καταφύγει πολλοί, από τα Μοσχονίσια και από το Αϊβαλί γράφει, είχε ακουστεί στη λεσβιακή ντοπιολαλιά το εξής: «Σουργούνια, ναβούλα του καγίτς που σας έφερνε». Δηλαδή, ναβούλιαζε το καίκι που σε έφερε, ξεφτυλισμένε. Μια άλλη βρισιά ήταν και η γνωστή παλιοαούτης. Ο αούτης, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι χαρακτηρισμός για τους πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρασία. Παράγεται από τη λέξη αούτος, που σημαίνει αυτός, μια συχνή και χαρακτηριστική λέξη της διαλέκτου του Πόντου. Το λεξικό λέει πως είναι πιθανή η διατήρηση της αρχαίας προφοράς του διφθόγκου ΑΙ ως αού. Επίσης τους έλεγαν και σκατοουγλούδος. Το σκατό δεν χρειάζεται διευκρίνηση, αλλά αυτό το επίθημα κυρίων ονομάτων, το ογλού, έχει την ιστορία του. Προέρχεται από το τουρκικό ογλού, από το ογούλ που σημαίνει γιος. Οπότε ο Τερζόγλου, για παράδειγμα, είναι ο γιος του ράφτη. Τερζή είναι ο ράφτης στα τουρκικά. Αυτός λοιπόν ο κύριος Τερζόγλου, που είδε και απόειδη από τη συμπεριφορά των συμπατριωτών του, Ελλήνων, εξαιτίας της καταγωγής του, πολύ πιθανόν άλλαξε το επώνυμό του σε Τερζόπουλος, αντικαθαστώντας την κατάληξη Ογλού, την τουρκική, με το αντίστοιχο Όπουλος ή και το Ίδης. Ή μπορεί και να το μετέφρασε εντελώς, κάνοντάς το Ραυτόπουλος, για να μην μπορεί κανείς να καταλάβει ότι κατάγεται από πρόσφυγες, ώστε να ενταχθεί ευκολότερα στην ελληνική κοινωνία. Τι σας λέω? Κάθε φορά που μιλώ για την καταστροφή και θέματα που αφορούν την καταστροφή του 22, σαν και σήμερα, προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από σκέψεις και συναισθήματα που μου δημιουργούν πληροφορίες σαν τις παραπάνω, που στην πλειοψηφία τους αντλώ από εφημερίδες της εποχής. Είναι γιατί πίσω από τις γραμμές των εφημερίδων νιώθω τα αβέβαια βήματα όσων χάθηκαν, όσων περιπλανήθηκαν, όσων έφτασαν από το ταξίδι που άξιζε, γιατί είχε προορισμό. Όχι μια ιδανική Ιθάκη, αλλά ένα κρεβάτι στο ορφανοτροφείο μετά από 3 μήνες περιπλάνησης στα σοκάκια της Μυτιλήνης για τον πατέρα μου, την αλική του Πολυχνίτου για τον παππού, πατέρα της μάνας μου, με την ορφανεμένη κόρη, ό,τι σώθηκε στην αγκαλιά. Αυτά είναι η άνυβρη γη της γαλήνης για τους πρόσφυγες του Βενέζη, που ανάμεσά τους ένας γιατρός πάσιζε να τη γεμίσει τριαντάφυλλα. Μια παράγκα στην κοκκινιά πρότυπο για την άλλη, που αργότερα την έκανε ο Σίμος ο υπαρξιστής στέκη των υπαρξιστών. Ένα μικρό σπίτι με τη γλίστρα αποζημίωση για τα χαμένα στις προσφυγικές γειτονιές της Μυτιλήνης. Πάντως σε όλες αυτές τις ιθάκες της ανάγκης, οι σκουριασμένοι τενεκέδες ήταν φυτεμένοι με βασιλικούς. Οι κοινές αυλές ήταν ασπρισμένες. Οι αυτοσχέδιες σκούπες σκούπιζαν όχι μόνο το σπίτι, αλλά όλη τη γειτονιά. Από τη ζωή μου που τη σκίασε από την πρώτη μέρα της το τραύμα του διωγμού και που το βίωνα κι εγώ, όπως μάθαινα χρόνια μετά από τις σχετικές με αυτό θεωρίες ως μετατραύμα, δεν ξεχνώ γεύσεις και μυρωδιές. Γεύσεις και μυρωδιές που αναδύονται θαρρείς και αυτές μέσα από πολυκυρισμένες εφημερίδες. Γεύσεις και μυρωδιές εξαίσιες, μέσα στη μεταστοιχείωσή τους από τα πλέον πρωταρχικά υλικά, ήταν εκεί, απορροφημένες από πολυκερισμένα χαρτιά, για να μας μάθουν, όσους δεν τα ζήσαμε, κάτι από τα χαμένα μέρη. Σε διάλογο με τον πόνο, το άλγος του νόστου, άλλοτε ξεχύλιζαν χαρά και άλλοτε μόνο λύπη. Θυμάμαι το πιο λυπημένο φαγητό που δεν άνταχα να το φάω.
Τις φακές που νερόβραστες κάθε Μεγάλη Παρασκευή πολλαπλασίαζαν το πένθος της ημέρας. Ένα πένθος αυτό χωρίς Ανάσταση. Τον πόνο για τους χαμένους θείους, θείες, παππούδες και γιαγιάδες σε όλο το Μαχαλά. Νούμερα που χάθηκαν, ξεχάστηκαν, πάνε, φύγανε. Μεγάλος πόνος, τέτοιος που γίνεται ανίποτος και μετουσιώνεται σε κρίκο στην αλυσίδα της μνήμης. Πόνος πόνο, πόνον φέρει, λέει κάπου ο χορός σε μια τραγωδία. Μπορεί άργιο πόνος να γεννά προχωρώντας άνω ποταμών, πλέοντας δηλαδή σε αντίθετη κατεύθυνση το ποτάμι της τραυματισμένης μνήμης προς τις πηγές του, τις πηγές της Στίγας. Και πώς θα λέγαμε αυτόν τον άλλο πόνο, που αντί να βυθιστεί βουβό στα νερά της Λησμονιάς, μπορεί να θυμάται, να αναπνέει και προπάντων να πράττει. Η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί την πρώτη και τεράστια στρατηγική ήττα του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που δυνητικά θα μπορούσαν να μας ωφελήσουν και στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να προσδιορίσουμε, να μελετήσουμε και να αναλύσουμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που την προκάλεσε, γιατί η μη γνώση της ιστορίας και η επίσημη ιστοριογραφία απαλλαγής ευθυνών, σαν αυτή που επιχειρήθηκε πρόσφατα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, οδηγεί σε επανάληψη της συμφοράς. Έγινε το 1974 στην Κύπρο. Τι ετοιμάζεται να γίνει το 2022, το 2023. Με το δίκιο σας θα αναρωτιέστε προστί τούτη η θλιαρία σε μια μάζοξη για την έκδοση με τίτλο 1919-1922 «Οι εφημερίδες της Λέσβου αφηγούνται». Μια πολύτιμη ιστορικά έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στην οποία μέσω δημοσιευμάτων των εφημερίδων της Μυτιλήνης καταγράφονται τα συγκλονιστικά γεγονότα εκείνης περίοδου που προηγήθηκε και ακολούθησε την καταστροφή. Δημιουργή της, την βορύχη μνήμης αληθινή, η Μαρία Γρηγοράκη και η Φανή Μαρονίτου, διευθύντρια και βιβλιοθηκονόμος αντίστοιχα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, που διάβασαν και μας παρουσιάζουν σήμερα, με αφορμή τα 100 χρόνια της καταστροφής, το πρωτοποριακό για την εποχή δημοσιογραφικό λόγο του μυτιλινιού τύπου «Ιστορίες στον τόπο μας που δάφτες κι αν σοκάρουν». Εδώ ας σημειώσουμε ότι οι δημοσιογράφοι εκείνη την εποχή ήταν πρωτοπόροι των ελληνικών γραμμάτων. Ο Στρατής Μυριβίλης, για παράδειγμα. Κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι, θα μου πείτε, συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα. Δεν το είπατε εσείς, εγώ το λέω. Επέλεξα ένα κομμάτι από το βιβλίο. Λίγες λέξεις μοναχά, έτσι σαν επιβεβαίωση των παραπάνω. Έρχονται τα καράβια ένα-ένα, σιγαρμενίζοντας σαν νεκροφόρες θαλασσινές, διασχίζοντας το πέλαιο, που κι αυτό λες και ενώνει το θρήνο του με τους λιγμούς και τα δάκρυα των δυστυχισμένων ταξιδιωτών. Έρχονται και φεύγουν και πάλι ξαναέρχονται μάνες, χείρες και μάνες χωρίς παιδιά. Αναμαλιάρικα και γυμνωμένα κοριτσάκια, ορφανεμένα και ξεχασμένα μικρά παιδιά. Η γύμνια τους, η εγκατάλειψή τους, η ορφάνια τους βουρκώνουν τα μάτια τους που ελοένα τρέχουν. Η πόλη μας βουλιάζει από το πλήθος των αφιχθέντων προσφύγων. Το βουλιάζει αυτό δεν παριστά την πραγματικότητα. Συμβαίνει με τους αφιχθέντες πρόσφυγες κάτι αφάνταστο, κάτι πρωτάκουστο, κάτι φρικιαστικό, κάτι δια το οποίο δεν υπάρχει αρμόζουσα λέξη. Σπιθαμή γης εντός και του πέρι την Μυτιλήνη χώρου δεν έμεινε χωρίς πλέον ακάλυπτος. Το επί της προκυμαίας βάδισμα κατορθούται μόνο δια διαγωνισμών. Οι πρόσφυγες ισοπεδωμένοι πλέον τελείως. Πλούσιοι μετά των φτωχών, επιστήμονες μετά των χειρονακτών, ευγενείς και λεπτέ κυρία και δεσποινίδες με των ηλιοκαμένων χωρικών και αγροτών, ένα σφικτικό φυρμό κάθινται και επί των διασωθέντων ρακόντων με τη θλίψη και την απελπισία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό των. 19 Σεπτεμβρίου 1922, ελεύθερος λόγος Μυτιλήνης. Είναι ο δημοσιογραφικός λόγος της Μυτιλήνης, ένας από τους πολλούς που αποθυσάβρισαν η Μαρία και η Φανή και η Μαρία στην έκδοση της βιβλιοθήκης. Απίστευτα πολλές δημοσιογραφικές πληροφορίες, ικανές να αναστήσουν τις μέρες εκείνες, να συμβάλλουν στο γράψιμο της ιστορίας. Το λέω και το ξαναλέω χρόνια τώρα έως σήμερα, στα σδισμά του επαγγελματικού μου βίου, πως η δημοσιογραφία μπορεί να είναι και λογοτεχνία. Και ο παππούς ο Ηρόδοτος, στα βασικά στοιχεία που μια είδηση πρέπει να διαθέτει, απάντηση στο πού, το πότε, το πώς και το γιατί, το έκανε, την έδωσε.
Δημοσιογράφος πολυγραφότατος ήταν και ο Ηρόδοτος και όχι περίκλειστος στο όριο των 600 σύγχρονων λέξεων. Αλλά τα όσα διαβάζει κανείς στην έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα αποκούμπι είναι για όσα βαραίνουν ακόμα. Ψυχές, καρδιές, μυαλά και μνήμες. Ας είναι. Φίλες και φίλοι, η ιστορία της Μυτιλήνης του 20ου αιώνα είναι η ιστορία προσφύγων. Και ας μην γράφτηκε επίσημα ποτέ ετούτη. Κι αν το σύνθημα στον τοίχο «Ο παππούς πρόσφυγας, ο πατέρας μετανάστης, εγώ ρατσιστής» λέτε πως είναι βαρύ, ξανασκεφτείτε τα κείμενα της καθημερινής του Βλάχου, τους πρόσφυγες, τα κίτρινα αστέρια στο στήθος τους, τους κατωγλούδες, τους, τις παστρικές. Και πάρτε μια βαθιά ανάσα ανθρωπιάς από τις αφηγείς των εφημερίδων της Λέσβου. Ανθρωπιά που γεννά ο πόνος. Οι τριανταφυλιές του γιατρού στην άνυβρη γη της Αναβίσου, στη γαλήνη του Βενέζη. Φανή και Μαρία, Μαρία και Φανή, σας ευχαριστώ. Το τι επικρατεί στην πόλη δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψουν. Η Σμύρνη καίγεται από άκρη σε άκρη. Οι συνοικίες παραδίδονται η μία μετά την άλλη στις φλόγες. Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τα πάντα και ακούγονται παντού εκρήξεις. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και πολλοί πεθαίνουν από ασφυξία. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, γέροντες, Έλληνες, Αρμένοι, Ευρωπαίοι υπήκοοι, Χριστιανοί και Καθολικοί ξεχύνονται σε κατάσταση παραφροσύνου στους δρόμους κατά ολόκληρα κύματα. Άρρωστοι και όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν αφήνονται πίσω για να σωθούν οι υπόλοιποι και είτε σφάζονται είτε καίγονται ζωντανοί. Ακόμη και οι υπήκοοι των μεγάλων και ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων είχαν μεταβληθεί σαν ανθρώπινα αεράκι και σύρονται έντρομοι προς την προκυμαία της Σμύρνης. Ούτε η σημαία των, ούτε τα διαβατήριά των, ούτε οι δημολογήσεις είχαν καμία ισχύν κατά την ώρα της καταστροφής και του ολέθρου. Οι λογαριασμοί μεταξύ Τούρκων και Χριστιανών εκαθαρίζονται ταχαίως και με την ακατάσχετη δύναμη των φλογών. Στην προκυμαία είναι τόσος ο κόσμος που όσοι είναι μπροστά σπρώχνονται και ρίπτονται στη θάλασσα και πνίγονται από το απελπισμένο πλήθος που τρέχει από την πόλη να σωθεί. Οι οικογένειες χωρίζονται μέσα στον πανικό και την κοσμοπλημμύρα. Μανάδες ψάχνουν απελπισμένα τα παιδιά τους, κλαίγοντας και τραβώντας τα μαλλιά τους. Άντρες συλλαμβάνονται εχμάλωτοι, κορίτσια βιάζονται, απάγονται και οδηγούνται στα χαρέμια της Ανατολής. Πολλοί αυτοκτονούν για να σωθούν και άλλοι χάνουν τα λογικά τους. Όσοι ευρέθησαν στα Ατμόπουλια την νύχτα της 31ης Αυγούστου δεν θα λησμονήσουν ποτέ το άγριο, φαντασμαγορικό και μεγαλοπρεπές θέαμα της πυρπολίσεως της Σμύρνης. Ό,τι δημιουργήθη από 5 ολοκλήρων αιώνων παρεδόθη μία νύχτα νηστας φλόγας. Ο πλούτος ολοκλήρων γενεών μετεβλήθη στο διάστημα ολίγων ωρών, η Στέφραν και η Ρήπια. Η επόμενη μέρα ξημερώνουν φανερώνοντας εικόνες αποκάλυψης. Η ελληνική, η αρμενική και η φραγκική συνοικία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και στη θέση τους υπάρχουν μόνο άμορφοι όγκοι και ρήπια που ακόμη σιγοκαίουν. Παντού κοίτονται κατακριουργημένοι νεκροί, στη θάλασσα επιπλέον πτώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες στον τοπικό τύπο, ο τραγικός απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται περίπου σε 100.000 ανθρώπους που κάηκαν, πνίγηκαν ή σφαγιάστηκαν. Όσοι άντρες έμειναν ζωντανοί, πιάνονται εχμάλωτοι και μεταφέρονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Περίπου 200.000 χριστιανοί παραμένουν στη Σμύρνη, περιμένοντας κάποια βοήθεια. Εξαθλωμένοι, χωρίς στέγη, φαγητό και νερό, πολλοί πεθαίνουν από την εξάντληση και όσοι αντέχουν ακόμη αναζητούν καταφύγιο στα χαλάσματα και τα νεκροταφεία. Οι τάφοι έχουν μεταβληθεί στις κατοικίες των ζώντων. Την νύχτα το θέμα είναι φρικτόν και μοναδικών στην ιστορία των λαών. Επάνω στους τάφους κινούνται οι ζωντανοί. Κλαίουν και οδύρονται, μακαρίζουν τους νεκρούς διότι δεν είδαν την φρικτή τραγωδία της καταστροφής και του ολέθρου. Η άλλοτε ευημερούσα και κοσμοπολίτικη Σμύρνη φαίνεται τελείως εγκαταλελειμμένη και έχει μετατραπεί πλέον σε μια απέραντη νεκρόπολη. Οι Έλληνες που μεγαλούργησαν στην περιοχή από την εποχή του Ομήρου, που διατήρησαν για χιλιάδες χρόνια αναλύωτα τη γλώσσα, τα ήθη και τη θρησκεία τους, έχουν πλέον ξεριζωθεί εντελώς. Πληρώνουν το τίμημα της φιλοπατρίας τους, της αγάπης και της αφοσίωσής τους στην μητέρα Ελλάδα. Η Σμύρνη, η κοιτίδα του μικρασιατικού ελληνισμού, δεν υπάρχει πλέον. Έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός και οι σασελληνικάς ακτάς είχαν ρυφθεί ικτρά ναυάγια της προδοσίας ενός 1.200.000 προσφύγων, πεινώντων, γενιντευόντων και μαστιζωμένων υπό τις δυνατέρες απελπισίας. Η Λέσβος δέχεται το μεγαλύτερο όγκο στρατιωτών και μικρασιατών προσφύγων, τόσο πριν όσο και μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου υπολογίζεται πως έχουν καταφθάσει μόνο στο νησί της Λέσβου περίπου 130.000 πρόσφυγες και αναμένονται τις επόμενες μέρες άλλες 160.000. Καθημερινά αποβιβάζονται στη Μυτιλήνη αλλά και στα υπόλοιπα χωριά περίπου 6.000 με 8.000 άτομα
κυρίως εκτεθλιωμένα γυναικόπαιδα και γέροντες. Τα πλοία πήγαινε έρχονται διάκοπα στα απέναντι παράλια, μεταφέροντας όσους περισσότερους μπορούν. Βενζινάκατοι και λέμβοι φορτώνουν και ξεφορτώνουν ασταμάτητα, μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, εξαντλημένους ανθρώπους που στηβάζονται στο λιμάνι της πόλης. Η κατάσταση που επικρατεί είναι χαοτική. Οι εικόνες που διαδραματίζονται είναι σπαρακτικές και πρωτοφανείς για το τόπο. Οι στιγμές πένθους και απόγνωσης αποτυπώνονται καθημερινά στον τοπικό τύπο με κτενή άρθρα και χρονογραφήματα. Έρχονται τα καράβια, ένα-ένα, συγκαρμενίζοντας, σαν νεκροφόρες θαλασσινές, διασχίζοντας το πέλαο, που κι αυτό λες και ενώνει το θρήνο του με τους λυγμούς και τα δάκρυα των δυστυχισμένων ταξιδιωτών. Έρχονται και φεύγουν, και πάλι ξανάρχονται, μάνες χείρες και μάνες χωρίς παιδιά, αναμαλιάρικα και γυμνωμένα κοριτσάκια, ορφανεμένα και ξεχασμένα μικρά παιδιά. Η γύμνια τους, η εγκατάλειψή τους, η ορφάνια τους, βουρκώνουν τα μάτια τους που όλο ένα τρέχουν. Και στο μουράγιο απάνω, σκηνές συγκινητικές διαδραματίζονται. Μια γυναικούλα που μόλις πατήσει την αποβάθρα, σταυροκοπιέται, προχωρεί και κατατύχει το βλέμμα της συναντά του αντρός της που τον είχε για χαμένο. Σκουντά, παραμερίζει το πλήθος, προχωρεί και πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου μισολιπόθυμη. Καμία φωνή δεν ακούστηκε. Κανείς ψήθυρος. Μόνο το δάκρυ τρέχει άφθονο. Κατρακυλά και βρέχει τα χείλη του στα κολλημένα. Κάτω από τα τσαμάκια, στον τόπο των ερωτικών ειδηλίων, έσυσε τον θρόνο του ο πόνος. Βυζανιάρικα παιδιά αποκοιμιούνται αμέριμνα στην αγκαλιά της έρημης μανούλας και άλλαξη πόλητα και πεινασμένα κλαίνε και ολοένα κλαίνε. Και αυτός ο μικροδασώνας αντυχεί από φωνές, κλάματα και κατάρες στην αντιχριστιανική Ευρώπη. Όποιος δεν παρέστηκε κατά την αποβίβαση εν στην πόλη μας των προσφύγων τούτων, δεν θα δυνηθεί να αντιληφθεί εν την πραγματικότητα το μέγεθος της πλήξασης της μικρασίαν συμφοράς. Και καρδίαν τίγρεος και η έννοια είχε, της δε θα ειδύνατο να μείνει ασυγκίνητος προ της φρικιαστικής εικόνος που παρουσίαζαν τα ατυχή θύματα της τουρκικής θηριωδίας και της προδοτικής πολιτικής της απέσιας γουναροστρατικής συμμορίας. Οτιδήποτε και αν γράψομεν, οτιδήποτε και αν είπομεν, είναι πολύ κατώτερο της πραγματικότητας. Η προκυμαία είχε πληρωθεί κόσμου παραταχθέντος εις δύο στίχους, μέως των οποίων διήρχονται οι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι τούτων ήσαν ρακένδυτοι και τετραχυλισμένοι, ρυπαροί και καταπεπονημένοι, καθώς από τις ημέρες καταλύσεως της Μύρνης υπό του Κεμάλ, έμεναν ενήπεθρο, άϊπνοι, νήστης και ανεφίδατος. Τίνε σε κράτον μικρό δέμα με ελάχιστα ενδύματα, τα μόνα εφόδια που επετράπη να προλάβουν μεθ' αυτόν. Με τους οφθαλμούς πλήρες δακρύων, οι ατυχείς πρόσφυγες εκάθιντο εις την άκρη της προκυμαίας, κλαίοντες δια τη τύχη των συζύγων, των αδερφών και των τέκνοτων. Οι πρόσφυγες ισοπεδωμένοι πλέον τελείως, πλούσιοι μετά των πτωχών, επιστήμονες μετά των χειρονακτών, ευγενείς και λεπτέ κυρίες και δεσποινίδες μετά των λιοκαμένων χωρικών και αγροτών. Ένα σφιχτικό συμφυρμό κάθεται επί των διασωθέντων ρακών, με την θλίψη και την απελπισία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά των. Η σκέψη σταματά. Όχι πλέον που θα στεγαστεί τόσο κόσμος, ούτε που θα έβρει εργασία και πόρον ζωής, αφού τα 9 δεκάτου των προσφύγων είναι γυναικόπαιδα ανίκανα προς εργασία. Πού θα έβρει ψωμί, αφού και προαφήξεώς των υπήρχε έλλειψη τούτου. Αλλά και πώς θα επαρκέσει και αυτό το νερό ακόμη. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Στεφανέλη καταρχήν, γιατί ήταν εκείνος που όταν του στείλαμε το κείμενο, με τη Φανή, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε ιστορικοί, ξεκινήσαμε ένα ημερολόγιο να εκδώσουμε. Τελικά, οι εφημερίδες και ο όγκος των πληροφοριών ήταν τόσο μεγάλος που μας πήγε αλλού. Όταν στείλαμε το κείμενο στον κύριο Στεφανέλη, είχαμε τόσο άγχος και τόση αγωνία αν αυτά που έχουμε γράψει, γιατί ούτε φιλόλογοι είμαστε, δεν είμαστε επαγγελματίες συγγραφείς και ούτε έχουμε συνηθίσει, δεν έχουμε γράψει τόσες πολλές σελίδες. Το άγχος μας πραγματικά ήταν μεγάλο. Όταν πήρε ο κύριος Στεφανέλης τηλέφωνο, σας πραγματικά έτρεμα και εγώ και η Φανή το τι θα ακούσουμε. Θυμάστε τι μας είπατε.
Το πρώτο που είπε ήταν ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό κείμενο. Δεν θα ξεχάσω την αντίδραση της Φανής που ήταν πραγματικά έτσι και της κάνουμε νόημα ότι μην ανησυχείς. Και αυτό που μας είπε πέρα, ότι μας είχε ενθαρρύνει πάρα πολύ, ήταν ότι προσέξτε πώς θα το εκδώσετε, γιατί ήταν απλά ένα κείμενο σε Word. Είναι σαν να έχετε ένα, το θυμάστε, πολύ ακριβό δαχτυλίδι που θα το έχετε σε ένα πρόχειρο χαρτί αν κάνετε μία όχι καλοφτιαγμένη έκδοση. Οπότε εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε με τη Φανή μάλλον ότι πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Δεν θα βγει ημερολόγιο, θα βγει βιβλίο και κάπως έτσι καταλήξαμε στη σημερινή ημέρα. Επίσης, ο κύριος Στεφανέλης πάλι μας είχε ρωτήσει ότι μας είχε προτείνει αν κάνουμε παρουσίαση του βιβλίου πλέον θα ήταν μεγάλη του χαρά να το παρουσιάσει. Εσείς όταν μου λέγατε αυτά, εγώ εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν τι μας λέει τώρα. Και τελικά φτάσαμε σε αυτή τη σημερινή ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενθάρρυνση και για τα καλά σας λόγια. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα στον κύριο Παραδέλη, τον πρόεδρό μας, και τον κύριο Ζορμπά, γιατί έχουν δει τα κείμενα, ήταν οι πρώτοι που τα είδανε. Μας δώσανε πολύ κουράγιο και πάρα πολύ θάρρος και τους ευχαριστούμε και από εδώ. Και τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Είναι τιμή μας να διαβάσετε αποσπάσματα και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να κυνηγάτε πάντα τα όνειρά σας, να μην σταματάτε ποτέ. Μπράβο σας, παιδιά. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε πάρα πολύ. Τα έχουμε πει, τα έχουν πει σχεδόν οι προλαλήσαντες. Η βιβλιοθήκη είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Λέσβα, έχει πάρα πολύ υλικό και πλούσιο υλικό. Εμείς προσπαθούμε με τη Φανή όσο μπορούμε αυτό το υλικό και με κάθε τρόπο να το αναδείξουμε. Το νησί μας έχει μια πολύ πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Θέλουμε αυτά, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας να τον κάνουμε, να τον αναδείξουμε και να μάθει ο κόσμος την ιστορία μας. Δεν ξέρω αν το καταφέρνουμε, απλά αυτό θέλουμε. Δεν είμαστε ιστορικοί, ούτε κοινωνιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι είμαστε. Ταυτόχρονα κάνουμε πολλά και άλλα πράγματα. Αλλά είναι κάτι που μας ευχαριστεί και μας αρέσει, οπότε το προσπαθούμε. Και πάλι ευχαριστούμε το Συμβούλιο γιατί μας δίνει την όθηση και την ευχέρεια να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Άξιες! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που είμαστε εδώ. Συγκινήθηκα πολύ και με τον κύριο Στεφανέλη. Με όλα αυτά που είπε, γιατί όταν ξεκινήσαμε με τη Μαρία να γράφουμε το βιβλίο, που φυσικά δεν το ξεκινήσαμε ως βιβλίο, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο, το ξεκινήσαμε ως ημερολόγιο, είχαμε τέτοια, όταν είδαμε όλο αυτόν τον όγκο του υλικού και θελήσαμε, βλέπαμε ότι δεν μπορούμε να τον συμπτύξουμε και να τον περιορίσουμε μέσα σε 10-15 σελίδες και μέρα με τη μέρα οι σελίδες πολλαπλασιάζονταν, γίνονταν κεφάλαια και έγιναν βιβλίο. Λέγαμε με τη Μαρία τώρα τι γίνεται, το αποτέλεσμα ποιο είναι. Είχαμε αγωνία για το αν αυτό που φτιάξαμε είναι κάτι καλό. Και όταν ο κύριος Στεφανέλης μας επιβεβαίωσε ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, αλλά επέμενε να προχωρήσουμε σε μία έκδοση, ήταν μεγάλο στήριγμα για μας, γιατί περάσαμε μεγάλες δυσκολίες. Όπως είπε και η Μαρία, δεν είμαστε ιστορικοί. Υπήρξαν 9 δύσκολοι μήνες έρευνα σε ένα τεράστιο όγκο υλικού, που στο τέλος χαθήκαμε μέσα αυτόν τον όγκο του υλικού και δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε. Αλλά τελικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και με όσους έχουμε μιλήσει που έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο, μας έχουν πει πολύ καλά λόγια, γιατί στόχος μας με τη Μαρία ήταν να μεταφέρουμε όλα αυτά που νιώσαμε, το δικό μας ταξίδι στην ιστορία, στον χρόνο και στα συναισθήματα, θέλαμε να το μεταδώσουμε και στον αναγνώστη, με τον πιο απλό τρόπο. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο μέρος το καταφέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Η ξεπεσμένη. Τώρα πια μόλις βγούμε από το κατόφλι μας, θα βρούμε τον πόνο στα σκαλοπάτια. Μας αντάμωσε στον παραλιακό δρόμο των μαρμαρένιων σπιτιών, που θεωρείς χαμογελαστούς, γεμάτους χρυσάνθαμα κήπους. Μας αντάμωσε στο πρόσωπο δύο ανθρώπων που ήσαν τώρα κουρέλια.
ένας άνδρας και μία γυναίκα. Βάδιζαν και οι δυο βιαστικοί και διπλωμένοι στα δυο σαν να είχαν σπασμένο το ραχοκόκαλο. Εκείνος λιγνός, ξηρός, σαν κοκαλιασμένος βαστούσε στα χέρια του ένα παιδί ως 10-12 χρονών, σκεπασμένο με ένα παλιόπαλτο, έλεος της αστικής φιλανθρωπιάς. Το παιδί άρρωστο και οι γονείς σκελετοί. Τους έρνονταν, το κουβαλούσαν στο προσφυγικό νοσοκομείο από μια μισή ώρα μακριά. Εκείνη, ίσκιος, κάλλιο παρά κορμί. Ίσκιος ντυμένος με κουρέλι. Έτρεχε ξεπίσω από τον άντρα της που βαστούσε μισοπεθαμένο ό,τι της απέμεινε. Που βαστούσε τον κόσμο της. «Παιδί μου, παιδί μου!» Σιγόκλαιγε λαχανιασμένη. «Και η βροχή ποτάμι τους έλεζε. Φέρτο και εμένα, Κωστή!» τον νικέτευε. Μ' αυτός αλαφιασμένος τρέχει σαν να τον κυνηγούσε καβάλα στάτη του ο μαύρος καβαλάρης. «Αν χαθεί κι αυτό, θα βιάσει πια ολότελη η ζωή μας. Στάσου, Κωστή! Στάσου να το σκεπάσω καλά!» Έτσι κινούνταν στον δρόμο, μισότρελοι, μισόγυμνοι αυτοί οι πρώην άνθρωποι. Και τώρα πρόσφυγες, απάτριδες. Ξεσπίτι ότι αρρωστημένοι κάτω από τους καταράκτες βροχής, που την εμούσκευε τα κόκαλα περνώντας ως το μεδούλιο. Τους χτυπούσε σαν μαστίγιο αλίπητα στο πρόσωπο και έφτανε σαν πυρωμένο σίδερο ως τα τρεις βάθη της ύπαρξής των. «Στάσου, Κωστή, να το σκεπάσω! Στάσου και θα κρυώσει περισσότερο! Στάσου!» ξεφώνησε η φτωχή μάνα. Και αυτός έπεσε στο πεζοδρόμιο μιας μεγάλης καγκελόπορτας, αφανιασμένος. Πλησιάζει η μητέρα και σηκώνει το παλιό παλτό. «Νικάκι, αγόρι μου, παιδί μου!» Μα τα μάτια του μικρού ήταν γυαλισμένα. Είχαν ανοίξει για τους ορίζοντες της αιωνιότητας και της γαλήνης. Η μάνα το τράνταξε, θέλοντας να το ξαναφέρει σε αυτή την άθλια ζωή. Και ο κύρις έλεγε στιγνός και άγριος. «Και να μην έχει κανείς ούτε ένα μαχαίρι κοφτερό!» Αυτό το έλεγε από την καρδιά του, χωρίς τον άρρωστο ρομαντισμό και την έκφυλη τάση για αυτοκτονία. Του το σφύριζε στο αυτή η απέσια, η μαύρη ζωή. Χαϊδεμένο παιδί και ευτυχισμένοι γονείς πριν γίνουν κουρέλια οι πρώην άνθρωποι. Όταν η καρδιά υποφέρει, εύκολα να τη βρει το μαχαίρι. Εγώ δεν ήμουν ικανή ούτε για αυτή την ελεημοσύνη. Μόνο την ομπρέλα, που ήταν και λίγο παλιά, για να στεγνώσουν τον νεκρό θησαυρό τους, τους έδωσα. Όταν η καρδιά υποφέρει, εύκολα να τη βρει το μαχαίρι. Και από το βάθος του μαρμαρένιου σπιτιού, ακούγονταν κάτι πεταχτές νότες στο πιάνο.